Άγγελ, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά, εδώ. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα αφήσουμε τις πολλές εισαγωγές και θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Γιατί σήμερα, στη διαδικτυακή μας παρέα, έχουμε έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στον εφιάλτη της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού. Και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας που ένας τέτοιος άνθρωπος δέχτηκε να συνδεθεί μαζί μας ζωντανά και να μιλήσουμε, να μιλήσει στο podcast του 902.gr από τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη. Έχουμε κοντά μας λοιπόν σήμερα τον κύριο Άκελ Τακάζ. Ο Άκελ είναι γιατρός. Ζει στη Ραμάλα, στη μαρτυρική γη της Παλαιστίνης. Καλησπέρα Άκελ, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από την Παλαιστίνη και από τη Ραμάλα. Πριν από όλα, πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και του λαού της Ελλάδας στο λαό της Παλαιστίνης. Να ξέρετε ότι ο λαός μας και η νεολαία της πατρίδας μας στέκεται στο πλευρό σας, στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του που ματώνουν από τις δολοφονικές επιθέσεις του κράτους του Ισραήλ. Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα, ως αυτονόητο που θα έκανε οποιοδήποτε συζητούσε με κάποιον, μιλούσε με κάποιον, με έναν άνθρωπο που ζει και βρίσκεται στην Παλαιστίνη, είναι αυτονόητο. Ποια είναι η καθημερινότητά σας εκεί, πώς βιώνετε όλο αυτό που συμβαίνει? Καταρχήν θέλω εγώ τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, να ευχαριστήσω όλους τους κομμουνιστές, προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ειδικά του ΚΚΕ και εργατική τάξη της Ελλάδας, που πάντα ήταν στο πλευρό της Παλαιστίνης, στο πλευρό του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Όχι μόνο αυτή τη στιγμή που ο Παλαιστινιακός λαός βιώνει ένα εφιάλτη από τις επιθέσεις και μακελιό των Ισραηλινών, αλλά και παλιά από την πρώτη στιγμή που έχει γίνει αυτή η τραγωδία του Παλαιστινιακού λαού, πάντα οι κομμουνιστές και προοδευτικές δυνάμεις δημοκρατικές ήταν στο πλευρό του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Μπορώ να σας πω ότι να ζήσει κανείς στην Παλαιστίνη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, διαφορά υπάρχει από μία πλευρά στην άλλη. Το μεγάλο μακελιό γίνεται στην Γάζα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό τους άμαχους στην Γάζα. Έχουν δυστυχώς οι νεκροί έχουν ξεπεράσει 14.000, μεταξύ τους περίπου 6.000 παιδιά, 3.000 και παραπάνω γυναίκες. Θέλει να πει ότι 75% από τους άμαχους που έχουν χάσει τις ζωές τους είναι γυναίκες και παιδιά. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή το Ισραήλ συνεχίζει αυτό το μακελιό με στήριξη πρώτα απ' όλα από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να έρθουν στο Τελαβίβ να εκφράζουν την αλληλεγγύη με τον εγκληματία Ισραηλινό στρατό. Στην Δυτική Όχθη πάλι τα πράγματα είναι λίγο πιο ομαλά, αλλά δεν είναι καλά καθόλου, γιατί κάθε βράδυ, κάθε μέρα, το Ισραήλ κάνει επιθέσεις παλαιστινιακές πόλεις και χωριά, κάνει συλλήψεις, κάνει επιδρομές ακόμα με drones. Χθες το βράδυ έχουν κάνει επίθεση με ένα στρατόπεδο στην Τούλκερεμ να σκοτώσανε 6 παιδιά. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση στη Γάζα 7 το Οκτώβρη μέχρι τώρα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 200 Παλαιστίνοι στην Δυτική Όχθη. Μάλιστα. Έχουν κάνει συλλήψεις. Συλλάβανε πάνω από 2.000, σήμερα λένε ότι έχουν φτάσει 3.000, γιατί κάθε βράδυ κάνουν συλλήψεις 50-80% άτομα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι σε όλη την περιοχή της Παλαιστίνης η ζωή είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Ξέρεις Άκελ, κάθε φορά που αναδεικνύουμε το θέμα, που συζητάμε με ανθρώπους ή που μας ρωτάνε άνθρωποι, κυρίως νέοι άνθρωποι, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα όταν συζητάμε για την Παλαιστίνη και αυτό που συμβαίνει. Όλα ξεκίνησαν στις 7 Οκτώβρη. Βεβαίως και όχι. Δηλαδή αυτό που ζει ο Παλαιστινιακός λαός έχει ξεκινήσει εδώ και 100 χρόνια.
Δηλαδή λέμε από την πρώτη στιγμή το 1917 όταν ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, Μπέλφορ, έχει κάνει την γνωστή του υπόσχεση ότι η κυβέρνηση της βασιλείας στην Αγγλία θα βοηθήσει στην ίδρυση του Ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη, τότε αρχίζαν οι έπικοι να μεταναστούν στην Παλαιστίνη, αρχίζαν επιθέσεις ενάντια των Παλαιστίνιων να πάρουν τη γη τους. Έχουν γίνει και από την Παλαιστίνη αντιδράσεις και εξέγερσεις ενάντια των έπικων και των Άγγλων. Και 1948 έχει γίνει ο πρώτος λεγόμενος πόλεμος στην Παλαιστίνη, που Ισραηλινά, δηλαδή εγκληματικές ομάδες των Εβραίων έχουν κάνει μακελιό στα εκατοντάδες παλαιστινιακά χωριά και έχουν αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι να γίνουν πρόσφυγες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι σήμερα αυτοί οι πρόσφυγες που είναι και στη Γάζα αλλά και στις διάφορες αραβικές χώρες γύρω-γύρω ξεκινήσανε από το 1948. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένα καινούριο κύκλο, γιατί το Ισραήλ έχει κάνει το 1956 με ένα πόλεμο ενάντια της Αίγυπτο με Αγγλία και Γαλλία, έχουν καταλάβει και τη Γάζα. Το 1967 το Ισραήλ έχει κάνει ακόμα έναν πόλεμο και έχει κατέχει παλαιστινιακά εδάφη, όλη την Παλαιστίνη δηλαδή. Έχουν καταλάβει και Σινάη από την Αίγυπτο, υψώματα του Γολάν από την Συρία, κάποια λιπανέζικα και ιορδανικά εδάφη. Το 1982 το Ισραήλ έκανε πάλι επίθεση ενάντια του Λίβανο και έφτασε να κυκλώσει το Βερτό, η πρωτεύουσα του Λίβανο, για 50 μέρες. Από το 1993, από τότε που έχει υπογραφεί το Όσλο, το Ισραήλ έχει κάνει 5 πολέμους ενάντια τη Γάζα. Το 2008, το 2012, 2014, 2021 και αυτό το πόλεμο που κάνει τώρα το μακελιό. Δηλαδή, το θέμα δεν ξεκίνησε 7 το Οκτώβριο, είναι μία φορά που οι Παλαιστίνοι ξεκινήσανε την αντίδραση στα μακελιά και στους πολέμους που κάνει το Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Θα έχουμε την είναι ευκαιρία. Είναι αυτοάμυνα των Παλαιστίνιων και είναι μέρος της προσπάθειας των Παλαιστίνων για ελευθερία, για να έχουν το δικό τους κράτος και να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση στη Γάζα, μέσα στη Γάζα, πώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις, τι εικόνα έχεις. Δυστυχώς, παρόλο που όλα που λέγονται για εκχειρία, για ανταλλαγή εχμαλώτων και αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει με σφοδρότητα τις επιθέσεις. Όπως έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα 45 μέρες, το Ισραήλ βομβαρδίζει σπίτια, έχουν φτάσει να βομβαρδίσουν και τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τζάμια, εκκλησίες, έχουν βομβαρδίσει και τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει στο νοσοκομείο του Ασίφα στην Γάζα θέλει να μας πει τι στόχος βομβαρδίζει το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πετύχει τίποτα ουσιαστικό στο στρατιωτικό τομέα εκτός από τις καταστροφές, σκοτωμό. Όπως είχαμε πει, πάνω από 14.000 είναι νεκροί, μεταξύ τους 6.000 παιδιά. Έχουν 30.000 τραυματίες. Δεν ξέρει κανείς ακόμα πόσα άτομα είναι κάτω από τα ερείπια των σπιτιών και σχολείων και όλα κτίρια που τα έχει καταστρέψει το Ισραήλ, που τα έχει βομβαρδίσει. Ακόμα σήμερα λένε ότι θα υπάρχει εκχειρία. Το Ισραήλ συνεχίζει ακόμα αυτό το μακελιό χωρίς να ελαττώνει με παραλίγο αυτές τις επιθέσεις. Κοίταξε, ξέρεις, ναι, έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες μέσα στις συνθήκες, γιατί όντως υποτίθεται και πρέπει να σου πω ότι και εδώ στη χώρα μας η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης προβάλλει ουσιαστικά την προπαγάνδα του Ισραήλ
τώρα προβάλλει όλα αυτά τα πλάνα και τις συζητήσεις για την Εκεχηρία. Η εικόνα που μας δίνεις είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναφέρθηκες και είπες μια και δύο φορές το θέμα των νοσοκομείων. Και πρέπει να σου πω ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν κάνει καμία προσπάθεια για να κρύψει αυτούς τους απάνθρωπους σχεδιασμούς και στοχεύει κατευθείαν νοσοκομεία στη Γάζα. Γιατί κατά τη γνώμη σου συμβαίνει αυτό? Το ένα ερώτημα είναι αυτό, και το δεύτερο, ποια είναι η κατάσταση μέσα στη Γάζα από αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού και τις συνθήκες περίθαλψης? Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που χρειάζονται μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Είσαι γιατρός, έχεις εικόνα και θα ήθελα να μας πεις. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι ο πρώτος στόχος του Ισραήλ σε αυτή την επίθεση είναι να αναγκάζει τους Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Γάζα, να γίνουν ξανά πρόσφυγες. Αν ξέρει κανείς την ιστορία, ξέρει ότι οι περισσότεροι της Γάζας είναι πρόσφυγες από το 1948, δηλαδή από τα κοντινά χωριά και πόλεις από την Παλαιστίνη που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους το 1948. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες, το Ισραήλ θέλει να τους ξανααναγκάζει να φύγουν. Και αυτό το λέει το Ισραήλ. Γι' αυτό νομίζουμε ότι όταν βομβαρδίζει τα νοσοκομεία και τα σχολεία και τα τζάμια της εκκλησίας και τα σπίτια, θέλει να πει στους Παλαιστίνιους ότι δεν υπάρχει ένα ασφαλή μέρος στη Γάζα και πρέπει να φύγουν, γιατί αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Δυστυχώς αυτός ο στόχος έχει στήριξη από τους Αμερικάνους, γιατί αν θυμόμαστε καλά, ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, ο Μπλίνκεν, έχει έρθει 3-4 φορές στην αρχή να πείσει τους Αιγύπτιους και τους Ιορδανούς να δέχονται τους Παλαιστίνιους, δηλαδή να δέχονται τους πρόσφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα, να αφήσουν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα να φύγουν για την Αίγυπτο και στην δεύτερο βαθμό να πήγουν στην, δηλαδή στη δεύτερη βάση, να φύγουν από την Δυτική Όχθη στη Ιορδανία. Ευτυχώς ούτε η Αίγυπτος ούτε η Ιορδανία δέχτηκε αυτή την πίεση από τους Αμερικάνους. Δεν απορρίψανε να ανοίξουν και να αφήσουν τους Παλαιστίνιους να φύγουν ξανά, να γίνουν ξανά πρόσφυγες. Εγκλωβισμένοι και τους σκοτώνουν ψυχρό στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά, επειδή η Γάζα είναι κάτω από την είναι περικυκλωμένη και από την από αποκλεισμό, δεν δέχονται οι Ισραηλοί να αφήσουν ούτε ιατροφαρμακευτή βοήθεια, ούτε φαγητά, ακόμα νερά, ούτε πετρόλαιο, γιατί τα νοσοκομεία τώρα βγαίνουν από τη λειτουργία λόγω έλλειψη πετρέλαιου. Δεν λειτουργούν, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό, δεν έχει φαγητό, δεν έχει τίποτα. Και γι' αυτό άλλο είναι αυτό ο στόχος για να φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη Γάζα, εκτός από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή τους βομβαρδίζουν, τους συνεχίζουν και δεν τους αφήνουν ούτε να βρουν πού να μείνουν, ούτε να βρουν φαγητό, ούτε νερό, ούτε τίποτα, ούτε νοσοκομεία. Ξέρεις, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν δίνουν τη δυνατότητα ούτε καν να περάσει βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια, ας το πούμε έτσι, σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους τραυματίες, τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και όλο αυτό που περιγράφεις είναι πραγματικά γενοκτονία, έτσι λέγεται. Αυτό που μας περιγράφεις που συμβαίνει εκεί πραγματικά είναι γενοκτονία. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μια αυξανόμενη ένταση στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο. Υπάρχει κίνδυνος κι άλλης κλιμάκωσης σε αυτό το μέτωπο? Σίγουρα και υπάρχει, γιατί από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το Ισραήλ αυτό το μακελιό από ενάντια των Παλαιστίνων στη Γάζα, έχουν δηλώσει και από το Λίβανο και από το Ιράκ και από το Ιέμεν ότι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε αυτή τη μάχη ενάντια το Ισραηλινό μακελιό. Ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να διευρυνθεί αυτή η σύγκρουση για άλλες χώρες. Δηλαδή, εκεί στοχεύει ο Νετανιάχου να κλιμακώσει ενάντια το Ιράν και ενάντια το Λιβάνο, ενάντια
δηλαδή όλες γύρω χώρες για να δικαιολογήσει ότι το Ισραήλ είναι θύμα, όπως έχουν κάνει οι Ισραηλοί όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι θύμα αραβικών χωρών εχθρικών, ότι είναι η μοναδική δημοκρατική ελεύθερη χώρα στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Αυτός ο πόλεμος ενάντια της Γάζας έχει αποδειχνεί ότι ούτε οι Αμερικανοί, ούτε η Δύση, ούτε το Ισραήλ δεν έχουν τίποτα από δημοκρατία, από ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε από ανθρώπινη αίσθηση ενάντια του, όταν σκοτώνουν παιδιά, βομβαρδίζουν νοσοκομεία. Και ο Νετανιάχου που αντιμετωπίζει και εσωτερικά προβλήματα μπορεί και να αποφύγει να τρέχει μπροστά για να διευρυνθεί ο πόλεμος, να σώσει τον εαυτό του από τα δικαστήρια που τον περιμένουν μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και γι' αυτό δεν το θέλει, και ο κίνδυνος πραγματικός είναι για να διευρυνθεί αυτός ο πόλεμος στις γύρω περιοχές. Βρίσκεσαι, Άκελ, στη Δυτική Όχθη. Είπαμε και νωρίτερα κάποια πράγματα. Εκεί ποια είναι η κατάσταση όσο η Γάζα βομβαρδίζεται? Εδώ, όπως είπαμε και στην αρχή, εδώ υπάρχουν καθημερινά εισβολές στα παλαιστινιακά χωριά και στις πόλεις. Έχουν κλείσει όλα τα χωριά, όλες τις πόλεις με πύλες και με χώμα, δηλαδή κλείνουν το δρόμο με χώμα. Δεν μπορούν οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη να πάνε από μία πόλη στην άλλη. Λίγοι δρόμοι που είναι ανοιχτοί. Εισβολές και σύλληψη είναι κάθε βράδυ. Σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους όχι μόνο από 7 Οκτώβρη και προς εδώ, από αυτή η καινούρια κυβέρνηση του Ισραήλ που έχει μέσα της κάτι φασιστικά στοιχεία, όπως είναι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ο Μπιγκβίρ και ο Υπουργός Οικονομίας ο Σμότριτς, που είναι φανατικοί έπικοι. Αρχίζαν οι Ισραηλοί από τότε που σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση να σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους Δυτική Όχθη με αφορμή και χωρίς αφορμή. Δηλαδή έχουν σκοτώσει πριν 7 Οκτώβρη πάνω από 250 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη αυτό το χρόνο, και μετά άλλοι 200 και 3.000. Οι Παλαιστίνοι τη νύχτα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν γιατί δέχονται επιθέσεις από τους έπικους, φανατικούς έπικους που έχουν γεμίσει τη Δυτική Όχθη, και γι' αυτό η ζωή στην Δυτική Όχθη είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι όπως βομβαρδίζεται όπως στη Γάζα, αλλά οι Παλαιστίνοι ζουν από τους φανατικούς Εβραίους και έπικους δηλαδή και από το στρατό. Θέλω ένα σχόλιο σου για την κατάσταση μέσα στο Ισραήλ. Υπάρχουν αντιδράσεις από το λαό του Ισραήλ, και αυτές οι αντιδράσεις πώς εξελίσσονται? Κοίταξε, μπορούμε να πούμε ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη και η κοινωνία στο Ισραήλ στρέφεται δεξιά. Και αυτό εκφράζεται και στις εκλογές. Δηλαδή κάθε εκλογική μάχη όλο και δεξιά κερδίζει έδαφος. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι, και ξέρουμε ότι μέσα στο Ισραήλ οι δυνάμεις που είναι ενάντια της κατοχής και της πολιτικής της κυβέρνησης είναι λίγοι. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ και κάποιοι λίγοι σύμμαχοί του, κάποιοι λίγοι Εβραίοι που είναι μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Δημοκρατικό Μέτωπο μέσα στο Ισραήλ, είναι αυτοί που είναι ενάντια του πόλεμου και κάνουν εκστρατείες ενάντια του πόλεμου, ζητούν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και να ξεκινήσουν διαπραγμάτευσεις για πολιτική λύση, για να λυθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα και να ξεκινήσουν μια πολιτική διαδικασία για λύση. Εκτός από τους κομμουνιστές του Ισραήλ και πάρα πολύ λίγοι που είναι μαζί τους, δυστυχώς η πλειοψηφία στηρίζει τις επιθέσεις. Και ξέρετε ότι ο Υπουργός Αμήνης του Ισραήλ έλεγε ότι αυτή είναι ζώα. Εμείς κάνουμε πόλεμο ενάντια των
των ζώων για τους Παλαιστίνιους. Πρέπει να σκοτωθούν και τα παιδιά και αυτά. Αυτό το δηλώνουν. Δηλαδή, όπως είπαμε και για τα νοσοκομεία, δεν κρύβουν ότι θέλουν να ξεντώσουν τους Παλαιστίνιους, να τους σκοτώσουν όλους, και παιδιά και γυναίκες και μεγάλοι και μικροί. Άκελ, έχεις και κάποιες άλλες ιδιότητες. Είσαι συντονιστής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Κόμμα του Λαού της Παλαιστίνης. Είσαι συντονιστής επίσης της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης. Και με αυτή σου την ιδιότητα, αυτές σου τις ιδιότητες, θα ήθελα μια εκτίμηση για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας στη Γάζα, αλλά και γενικότερα όσον αφορά αυτό που λέμε Παλαιστινιακό. Η επόμενη μέρα καθένας τη βλέπει όπως θέλει και όπως επιθυμεί. Το Ισραήλ θέλει η επόμενη μέρα να είναι χωρίς Παλαιστίνιους, η Γάζα χωρίς Παλαιστίνιους, χωρίς Χαμάς, χωρίς καμία αντίδραση, χωρίς καμία αντίσταση. Ο Παλαιστινιακός λαός θέλει την επόμενη μέρα να είναι διαφορετική, καλή ημέρα να ξεκινήσουν κάποιες σοβαρές προσπάθειες να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να είναι τελευταίος πόλεμος που γίνεται, να μπορέσει ο Παλαιστινιακός λαός να έχει το δικό του κράτος, να ζήσει όπως ζουν όλοι οι λαοί της περιοχής, στην ειρήνη και να αποφασίσει για το μέλλον του χωρίς καμία επίθεση, χωρίς πολέμους και χωρίς μακελιό από τους Παλαιστίνιους και από τους Ισραηλινούς και από άλλες δυνάμεις όπως είναι οι Αμερικάνοι, να είναι η Μέση Ανατολή χωρίς ξένες δυνάμεις, να φύγουν οι Αμερικάνοι, να αφήσουν τους λαούς της περιοχής να λύσουν τα δικά τους προβλήματα μέσα στο διάλογο χωρίς πολέμους, γιατί οι Αμερικάνοι είναι Αμερικάνοι και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο λόγος που η Μέση Ανατολή συνέχεια φλέγεται στους πολέμους. Αυτό έχουμε δει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και τώρα το βλέπουμε εδώ στην Παλαιστίνη, το έχουμε δει και στη Λιβύη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η ανάμειξη των εμπειριαστικών δυνάμεων στα εσωτερικά των χωρών της Μέσης Ανατολής είναι ο λόγος γιατί γίνονται όλα αυτά. Να σταματήσουν, να φύγουν και να μας αφήσουν να ζούμε ελεύθερα στην ειρήνη και όλα τα προβλήματα εμείς θα τα λύσουμε χωρίς ξένη ανάμειξη. Ξέρεις, Άγγελ, το ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας γίνονται πολύ μεγάλες κινητοποίησεις αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό. Σε μία λοιπόν από αυτές τις κινητοποίησεις εδώ στη χώρα μας, ένα παιδί, ακούγοντας κάποιες ομιλίες, ρώτησε τι είναι κατοχή. Και αυτό θέλουμε να σε ρωτήσουμε και εμείς. Τι σημαίνει για εσάς κατοχή, τι σημαίνει δηλαδή για τη ζωή σας και για την καθημερινότητά σας η κατοχή? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολλοί λαοί έχουν ζήσει αυτή την κατοχή. Ακόμα και ο ελληνικός λαός, οι μεγάλοι ξέρουν τι είναι η κατοχή. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί, ήταν Τούρκοι πρώτα και αυτά. Η κατοχή είναι έλλειψη ελευθερίας. Έλλειψη ελεύθερης κίνησης, πολλές φορές να μην μπορείς να πας στη δουλειά, πολλές φορές να μην μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα, να μην περιμένεις να έρθουν οι Ισραηλοί να σε συλλάβουν τη νύχτα, να μην μπορείς να ταξιδεύεις, να μην μπορείς να ζήσεις όπως να μην έχεις τη δική σου χώρα, ελευθερία, ανεξαρτησία, να μην ξέρεις ότι έχεις δικούς του ανθρώπους. Η αστυνομία να είναι Ισραηλινή, ο στρατός να είναι Ισραηλινός και δική σου δεν είναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η ελευθερία είναι, με λίγα λόγια, είναι αυτό που θέλει κάθε λαός κάτω από κατοχή. Και επειδή ο Παλαιστινιακός λαός είναι κάτω από κατοχή εδώ και πολλά χρόνια και είναι τελευταία μεγάλη κατοχή που συνεχίζεται για πολλά χρόνια, η κατοχή είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Είναι κάτι εφιάλτης που κάθε άνθρωπο περιμένει να ξυπνήσει να μην τον βρει. Η κατοχή είναι εχθρός κάθε ανθρώπου. Εξής, θα σε ρωτήσω γιατί το έχουμε γράψει, το έχουμε πει, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Κάτι απλό θεωρητικά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Έχει πρόσβαση ο λαός της Παλαιστίνης αυτό? Συνήθως στην Δυτική Όχθη έχει, αλλά στη Γάζα δεν είχε εδώ και 15-16 χρόνια. Το ρεύμα έρχεται στη Γάζα
ακόμα χωρίς αυτό το πόλεμο τελευταίο, 2 ώρες την ημέρα, 3 ώρες την ημέρα, ανάλογα πόσο πετρέλαιο μπαίνει στη Γάζα, πόσο μπορούν τα γεννήτρια να λειτουργήσουν, γιατί η Γάζα είναι εδώ από το 2007, είναι υπό αποκλεισμό. Και γι' αυτό στη Γάζα δεν έχει. Στην Δυτική Οχθή τα πράγματα είναι λίγο πιο ομαλά. Νερό και εμείς, ας πούμε, στο χωριό, στο καλοκαίρι, έχουμε νερό κάθε 15 μέρες. Έρχεται το νερό μια φορά κάθε 15 μέρες. Τουλάχιστον έχουμε, κάτι μαζεύουμε, βάζουμε σε κάποιες σιστέρνες και αυτά και τα βγάζουμε πέρα. Αλλά φαντάζεστε ότι εδώ και 45 μέρες στη Γάζα να μην υπάρχει νερό, να μην υπάρχει ρεύμα, να μην υπάρχουν ούτε που να μένουν άνθρωποι τώρα ειδικά. Με αυτή τώρα χειμώνας έρχεται με αυτές τις βροχές εδώ και 2 μέρες, πώς ζει αυτός ο κόσμος σε κάποιες τέντες που ακόμα δεν είναι ούτε καλά προετοιμασμένες για τέτοια Ναι, κατάσταση. ναι. Δεν ξέρουμε πώς και αν φτάνουν στην Παλαιστίνη εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολλές και πολύ μαζικές αυτές οι κινητοποιήσεις και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για εσάς αυτή η στήριξη. Αυτή η στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Παλαιστινίους. Πρώτα απ' όλα, για να καταλάβει ο Παλαιστινιακός λαός ότι δεν είναι μόνος, δεν είναι απομονωμένος, ότι υπάρχουν δυνάμεις στον κόσμο που είναι στον πλευρό του, που στηρίζουν το δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων. Αυτό να κάνουν πίεση, να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις αυτές που στηρίζουν τυφλά το Ισραήλ και τα εγκλήματά του, να αλλάξουν αυτές πολιτικές, να αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό λαό, να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, να ξέρει ο Παλαιστινιακός λαός ότι είναι μέρος, ένα μεγάλο μέτωπο ενάντια των πολέμων, ενάντια των υπεριαλιστών, ενάντια της Δύσης που είναι η πηγή των πολέμων και κατουχών και μακελιών που γίνεται παντού στον κόσμο, ότι ο Παλαιστινιακός λαός σίγουρα θα νικήσει όσο υπάρχουν οι μεγαλύτερες κινητοποίησεις στήριξης του Παλαιστινιακού λαού. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θέλουμε και ελπίζουμε να συνεχίζουν, να γίνουν πιο μεγάλες και πιο δυνατές, να αναγκάζουν αυτές τις κυβερνήσεις να αλλάζουν θέση για να πάμε όλοι προς καλύτερο αύριο με ειρήνη, με παλαιστινιακή ελευθερία και ανεξαρτησία και με το Παλαιστινιακό κράτος. Πάντως εδώ στην Ελλάδα πέρα από τη μαζικότητα που αυξάνεται, είναι όλο και πιο μαζικές οι κινητοποιήσεις, υπάρχουν πολύμορφες αντιδράσεις, εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Άκελ, για τη σύνδεσή μας αυτή και για τη συνομιλία μας. Δεν θα ήθελα να κλείσω εγώ, θα ήθελα να κλείσεις εσύ με ένα μήνυμα προς το λαό της Ελλάδας. Θέλω να πω στο λαό της Ελλάδας που έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες περιπέτειες, ότι πρώτα ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες που εκφράζανε την αλληλεγγύη. Ξέρουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καπιταλιστικές δεν δείχνουν πάντα την αλήθεια. Πιστεύω ότι η δική σας προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική να δείξετε στον ελληνικό λαό την πραγματικότητα και τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε και εσάς και όλες τις αληθινές προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που δείχνουν την αλήθεια, και ο ελληνικός λαός πάντα ήταν και ελπίζουμε ότι θα είναι πάντα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Και ελπίζουμε ότι αυτή η στήριξη και η αλληλεγγύη θα συνεχίζεται. Άκελ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας, είναι χρέος μας αυτή η στήριξη. Καλή δύναμη και καλό αγώνα και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε πάντα σε επαφή.